Σε κινητοποίηση προέβησαν σήμερα το μεσημέρι μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης οι εκπαιδευτικοί του νομού Εύρου ως μια κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στην ανασφάλεια που θεωρούν ότι υφίστανται οι αναπληρωτές καθηγητές σε όλο το σύνολο της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν με τη μορφή συγκέντρωσης αλλά και πορείας την αγανάκτηση από την οποία διέπονται, διατρανώνοντας το πάγιο αίτημά τους για μονιμοποίηση. Η σημερινή κινητοποίηση έχει ως κυρίαρχο αίτημά της τους μόνιμους μαζικούς διορισμούς. Εμείς λέμε όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να διοριστούν. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Θέλουμε λοιπόν τους 25.000 ανθρώπους που δουλεύουν σχεδόν κάθε χρόνο στα σχολεία μας εδώ και 10 χρόνια να γίνουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι δάσκαλοι μέσα στα σχολεία, όχι μόνο για τη δική τους ικανοποίηση και επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και για να ανεβάσουν το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών μας και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τα προβλήματά μας, παιδιά, κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Δεν έχουμε, καταρχήν, το καλοκαίρι απολυόμαστε. Είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν έχουμε σιγουριά καμία. Ακόμη και τον όρο αναπληρωτές τον έχουν ευτελίσει πλέον, γιατί ο όρος αναπληρωτής σημαίνει ότι αναπληρώνω κάποιον. Εμείς αναπληρώνουμε εδώ και 15-20 χρόνια τους εαυτούς μας ουσιαστικά. Όλοι παραδέχονται ότι είμαστε αναγκαίοι σε όλα τα σχολεία, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσουν αλλού καθόλου. Και παρόλα αυτά δεν γίνονται καθόλου διορισμοί. Οι εκπαιδευτικοί έθιξαν επίσης και το ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης που απαιτείται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της περαιτέρω εκπαίδευσης. Ένα δεύτερο ζήτημα που το παλεύουμε χρόνια και ελπίζουμε ότι μέσα από τις τελευταίες θεσμοθετήσεις και νομοθετήσεις μπορεί να γίνει πλέον πραγματικότητα είναι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Ωστόσο, περιμένουμε και άλλα βήματα από την πολιτεία για να γίνει αυτό πραγματικότητα πέρα από τη θεσμοθέτηση.